χιονιά τον εσκεπάζουνε το γέρο ψιλορίτη. Έλα το γέρο ψιλορίτη κι οι βρακοφόροι κάνουνε περήφανη την Κρήτη. Έχει τη δυνατότητα τον κόσμο να χαλάσει. Καλώς ήρθατε! Χίλια, καλώς ορίσατε, χίλια και δύο χιλιάδες. Και είναι ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης που γιορτάζει 45 Πρόεδρε, χρόνια. Πρόεδρε, είστε στη μέση εσείς. Και είναι
ο αιώνιος πρόεδρος, 25 χρόνια στο τιμόνι αυτής της ομάδας, της τόσο δυναμικής, που στέλνει, νομίζω, την καλύτερη εικόνα πολιτισμού και παράδοσης σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε, συνονόματε. Αν και δεν χρειάζεται στις συστάσεις, συγγνώμη, ο πρόεδρος του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης, ο κύριος Στέλιος Κιαγιαδάκης. Αμάν. Λοιπόν, τα είπατε τόσο ωραία, οπότε εμένα γιατί με καλέσατε. Είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πιο κοντά μόνο το μικροφωνάκι σας για να σας 28 χρόνια στο τιμόνι του μεγαλύτερου παραδοσιακού φορέα της Κρήτης. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα και πολύ μεγάλο το βάρος για να μπορείς να συνεχίσεις. Πολύ μεγάλα γεγονότα. Η συνεργασία μας με το Κρήτη TV πέρασε το 1 τέταρτο του αιώνα, τα 25 χρόνια δηλαδή. Και προχωράμε και συνεχίζουμε. Εδώ είναι το Ρέθυμνο, εδώ είναι ο Παράδεισος. Τα είπατε όλα προηγουμένως. Ποια είναι η φιλοσοφία του Ομίλου Βρακοφόρων και 45 χρόνια που υπάρχει, που τα παιδιά, χορευτές και όχι μόνο, ο ένας διαδέχεται η μια γενιά την άλλη, τι πολιτιστικό αποτύπωμα έχουν αφήσει και στην πόλη και στο νησί και στη χώρα. Για τα 45 χρόνια υπάρχει ένα βίντεο που έγινε με πολύ μεγάλη δυσκολία, για την εποχή εκείνη που ξεκίνησε ο Όμιλος Βρακοφόρων δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά μέσα για να αποθηκεύουν πολλά πράγματα, ό,τι βρήκαμε από την ΕΡΤ, από το αρχείο της ΕΡΤ κτλ. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία του Ομίλου Βρακοφόρων, δεν είναι μόνο χορευτική. Η παράδοση της Κρήτης, που αυτή την έννοια ίσως να μην καταλαβαίνουμε και όταν τη λέμε πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο χορός, είναι το θέατρο, είναι η ριζίτικη ομάδα, είναι τα παιδιά των σχολών χορού, που αυτά παίρνουν και μεταλαμπαδεύουν αυτά που εμείς θέλουμε να συνεχιστούν. Οι σχολές χορού λοιπόν του Ομίλου Βρακοφόρων προσφέρουν για μένα το πιο κύριο και το πιο σπουδαίο έργο. Άσχετα αν πετύχει μια θεατρική παράσταση, άσχετα αν πετύχει μια μεγάλη εκδήλωση, όπως είναι αυτή η εκδήλωση μεθαύριο Δευτέρα και Τρίτη στην πλατεία Μικρασιατών των σχολών χορού, ελεύθερη είσοδος για τον κόσμο. Πείτε το αυτό να το ακούσει ο κόσμος, τι θα γίνει εκεί στην πλατεία Μικρασιατών. Τα μικρά παιδιά θα υποδεχτούν όλο τον κόσμο και θα δείξουν τι ακριβώς μάθανε τη χρονιά που πέρασε, με σπουδαίους καλλιτέχνες κτλ. Οι κεντρικές μας όμως εκδηλώσεις είναι 4 και 5 Αυγούστου, πάλι στην πλατεία Μικρασιατών, με χορευτικά συγκροτήματα σπουδαία και επιλεγμένα από τη Μακεδονία που είναι και επίκαιρο, από τα Δωδεκάνησα που είναι πάλι επίκαιρο, από την Κρήτη, και τη δεύτερη μέρα 5 Αυγούστου η μεγαλύτερη εκδήλωση, η μεγάλη συναυλία με την μπάντα του πολεμικού ναυτικού και σολίστα το Βασίλη Σκουλά. 4 και 5 του Αυγούστου λοιπόν, 45 χρόνια Όμιλος Βρακοφόρων. Να τους καλωσορίσουμε, να τους ευχαριστήσουμε και τους χορευτές και τους χορεύτριες όμως, και τους εξαίρετους μουσικούς. Ο λόγος εσάς, κοντιλιές και τι θα... Ένα βουβό. Αβουβό, χωρίς μουσική, μόνο άντρες. Να πούμε μόνο. Πολεμικός χορός. Ένα δευτερόλεπτο για τους καλλιτέχνες, ότι στη λύρα είναι ο Βασίλης ο Ντουρμπάκης, στα κρουστά είναι ο Μανώλης ο Νεωνάκης και στο λαούτο ο Νίκος ο Παπαδογιάννης. Τους ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε. Και πρόεδρε, 1973 που ξεκίνησαν όλα, για να φτάσουμε στα 45-7 χρόνια, με την πρώτη συμμετοχή σας του Ομίλου Βρακοφόρων Ρεθύμνου τότε, Κρήτης πλέον, στην πρώτη γιορτή κρασιού. Πόσα τότε. Χρόνια πίσω, η πρώτη συμμετοχή σε πολιτιστική εκδήλωση. Ναι, ναι, τότε. Το είδες στο Facebook. Και από τότε εγώ σας ψάχνω, πρόεδρε, και μαθαίνω. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς λοιπόν, ευχαριστούμε. Ένας πολεμικός λοιπόν χορός. Χορεύουν μόνο οι άντρες, τι θα δούμε. Ένα χορό χωρίς μουσική, ο λεγόμενος και βουβός, βουβός λόγω μουσικής. Και μπαίνει η μουσική στο τέλος. Πάμε λοιπόν.
Είναι αλήθεια ότι αυτόν το χορό θέλει η παράδοση και έτσι λένε, το χόρευαν οι κουρίτες και χτύπαγαν τα πόδια τους. Η μυθολογία λοιπόν, ναι, το λέει αυτό, ότι στην Ίδα, απ' έξω από το σπήλαιο της Νίδας που γεννήθηκε ο Δίας, οι τότε κριτικοί, οι κουρίτες δηλαδή, χόρευαν αυτό το χορό επειδή κάνει δυνατό ήχο με τα πόδια για να μην ακούει το κλάμα. Ο Κρόνος το κλάμα του Δία που ήθελε να τον φάει. Και από τότε, από τη μυθολογία, τις παραδόσεις μέχρι το σήμερα λοιπόν, βλέπουμε ότι από γενιά σε γενιά μεταλαμπαδεύεται όλο αυτό. Έτσι ακριβώς είναι. Μου κάνει εντύπωση και σε ευχαριστώ που ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για τον Όμιλο Βρακοφόνο, ξέρετε μάλλον. Και... Ποιος δεν τα ξέρει, πρόεδρε? Ποιος δεν τα ξέρει, που σε όλη την Ελλάδα δεν χρειάζονται συστάσεις. Προηγουμένως συζητούσαμε ότι στα Γιάννενα ετοιμάζεται και κάποια εμφάνιση, κάποια εκδήλωση. Ναι, ναι. Και εγώ σας ήξερα πριν έρθω στην Κρήτη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και εγώ υπηρώτησα είμαι, άλλο που αισθάνομαι κριτικιά. Εκεί πρέπει να το συζητήσουμε. Τα Γιάννενα είναι ένας τόπος αγαπημένος, η Ήπειρος γενικότερα. Υποδέχεται κάθε φορά, πάρα πολλές φορές, αμέτρητες φορές, τον Όμιλο Βρακοφόρων. Και οι Κρήτες της Ηπείρου, αλλά και οι αρχές των Ιωαννίνων και ο κόσμος, με μεγάλες τιμές. Ό,τι γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Πρόεδρε, επειδή μας ακούει κόσμος και κυρίως πιτσιρίκια και βλέπει αυτά τα παλικάρια και αυτές τις κούκλες με τις ωραίες παραδοσιακές αυθεντικές στολές, και ίσως λαχταράει η καρδιά του να μάθει παραδοσιακούς χορούς. Ο Όμιλος Βρακοφόρων είναι ένας ανοιχτός όμιλος. Μπορεί να έρθει κάποιο παιδί και να μοιηθεί στα μύχια της και παράδοσης? Και από ποια ηλικία είναι βέβαια? Είναι μια πολύ, πολύ όμορφη ερώτηση, γιατί πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι ο Όμιλος Βρακοφόρων είναι δικός του. Δεν είναι δικός μου. Είναι δικός του. Είναι δηλαδή ο φορέας εκείνος, ο κόσμος τον έχει κάνει και τον έχει φέρει εκεί που είναι και ανήκει στον κόσμο. Οποιοδήποτε λοιπόν μπορεί να είναι μέτοχος και συμμέτοχος σε όλα αυτά που κάνει ο Όμιλος Βρακοφόρων. Ανοίξε και τμήματα και αλλού, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Ελάτε και Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο και Χανιά. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε, από ποια ηλικία έχετε τον πιο μικρό σας χορευτή ή χορεύτρια? Αυτό που κοιτάμε στον Όμιλο Βρακοφόρων είναι να μην κοροϊδεύουμε σε εισαγωγικά τους γονείς και να παίρνουμε παιδιά 3 και 4 ετών που δεν ξέρουν ουσιαστικά να μετράνε ακόμα και να τους παίρνουμε σε μια ηλικία 5-6 ετών και πάνω, για να μπορούν πραγματικά να αποδώσουν αυτό το διάστημα που μας τα εμπιστεύονται και να έχουν αποτέλεσμα. Οι κριτικοί χοροί μαθαίνονται ή τους έχεις μέσα σου και απλά τους καλλιεργείς? Εγώ δηλαδή, που δεν ξέρω ακόμα δυστυχώς, μπορώ να μάθω ή πρέπει να έχω το ταλέντο? Πρώτα θα μάθω εγώ και μετά θα μάθεις εσύ ή θα μάθουμε μαζί. Δεν ξέρετε να χορεύετε? Τώρα μας κοροϊδεύετε λοιπόν, καταλαβαίνω ότι όλοι μπορούμε. Ο πρόεδρος του Ομίλου Βρακοφόρων ουσιαστικά δεν ξέρει να χορεύει ή ξέρει κάτι πολύ λίγα. Πρόεδρε, αλλού αυτά. Αυτό είναι είδηση. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για την παρουσία σας, για τη λεβεντιά σας. Και την τιμή που μας κάνατε να βρίσκεστε σήμερα εδώ. Για αυτή την εξαιρετική εικόνα που ταξιδεύει παντού, η μουσική είναι άριστη. Τελευταίος λόγος είναι δικός σας, χορός και μουσική και τραγούδι. Τιμωρημένη γιατί? Είναι άριστη και είναι και τιμωρημένη. Σκέψου να μην ήταν. Πάμε από εκεί να τους αφήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε μόνο σε ένα δευτερόλεπτο. Ότι όπως κοιτάμε από αριστερά, μόνο τα μικρά ονόματα θα πούμε. Είναι ο Παύλος, είναι ο Γιάννης, είναι η Φένια, είναι η Τόνια, είναι ο Βασίλης, είναι η Φένια, είναι ο Μανώλης, η Ειρήνη και ο Γιάννης. Τα ονόματά τους περνάνε όλων, και των μουσικών και των χορευτών, και όσο τους απολαμβάνετε εσείς, θα διαβάζετε ποιοι είναι αυτοί οι ταλαντούχοι άνθρωποι, αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Συγγνώμη, Κρήτη TV βέβαια. Είπαμε, πρέπει να το έχω σκεφτεί ότι θα συμβαίνει αυτό. Και να πούμε βέβαια ένα μεγάλο μπράβο στο Κρήτη TV για τις πρωτιές που έχει φέρει και ιδιαίτερα την τελευταία, που αναγνωρίστηκε πάλι ό,τι κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε. Ο λόγος σε εσάς.